Νίκο, έχει γίνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση το τελευταίο διάστημα. Μια συζήτηση που αφορά την περίοδο μετά τις εκλογές. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει μια ανοιχτή πρόταση και θέλει μια προοδευτική κυβέρνηση, κάτι τέτοιο λέει και το ΠΑΣΟΚ, σε άλλη βάση. Και ανακατεύουν και το Κομμουνιστικό Κόμμα. Εδώ, εγώ, επειδή δεν έρχεστε τακτικά εσείς, έλεγα ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν φαίνεται να μετέχει, ας πούμε, σε μια τέτοια διαδικασία. Να μας καλείτε νωρίτερα, συχνότερα. Συχνότερα, ναι. Εγώ φταίω, δεν φταίτε εσείς. Το παίρνω την ευθύνη. Θέλω να μου πεις τώρα, εάν πράγματι υπάρχει μια τέτοια προοπτική, μια τέτοια σκέψη, υπάρχει περίπτωση να το βάλετε στο τραπέζι να το συζητήσετε, γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν παίρνει αποφάσεις έτσι. Ακούστε, γίνεται μια προσπάθεια να εμπλέξουν την καθαρή πολιτική θέση που έχει το ΚΚΕ μέσα στο σχεδιασμό του ποιος ποιον, σε εκβιασμούς δηλαδή, ή με την συνέπεια του Μητσοτάκη ή με την προοδευτικότητα του κυρίου Τσίπρα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει σαφή θέση, σαφή πολιτική άποψη, την έχει παλέψει τόσα χρόνια και με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εντός αυτών των τυχών που μας έχουν κλείσει, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το ΝΑΤΟ, με την εμπλοκή μας στο μακελιό που γίνεται στην Ουκρανία ανάμεσα σε Ρώσους και Ανατοϊκούς, με βασικές στρατηγικές επιλογές. Σε Ρώσους και Αμερικανούς, θέλετε να πείτε. Σε Ρώσους και Ανατοϊκούς. Ναι, δεν είναι όλο το ΝΑΤΟ, γιατί η Τουρκία έχει πάρει. Πρωτοστατούν οι Αμερικάνοι. Οι Αμερικάνοι. Και ακολουθούν και οι λοιποί. Και φυσικά απέναντι σε στρατηγικές επιλογές, τις οποίες τις πληρώνουμε. Με την ακρίβεια, με το πανάκριβο ηλεκτρικό ρεύμα. Κατά συνέπεια, ποια είναι η απάντησή σας σε μια τέτοια πρόκληση? Είναι μια συζήτηση η οποία δεν έχει καμία βάση. Γιατί το λέτε αυτό? Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας λέει καθαρά ότι σε αυτές τις εκλογές όλος αυτός ο κόσμος που από την ίδια του την πείρα λέει κανένας από τους δυο, και αυτός ο κόσμος είναι πολλής, στις δημοσκοπήσεις δεν κρύβεται αυτή η επιλογή. Αυτή η επιλογή λοιπόν πρέπει να πάρει ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά, να αμφισβητήσει μια κυβέρνηση που θα μας προκύψει. Ίσως και από την πρώτο γύρο, από τις πρώτες εκλογές. Αν δεν μετέχετε κι εσείς, μισό λεπτό, κύριε Σοφιανέ, αν δεν μετέχετε κι εσείς σε μια τέτοια διαδικασία ενός κυβερνητικού, του σχηματισμού ενός κυβερνητικού σχήματος με βάση κάποια προγράμματα, είναι πασίδηλο ότι δεν βγαίνουν τα νούμερα εύκολα. Είναι πρόθυμη μπαλαντέρ, είναι πρόθυμη μπαλαντέρ, το λένε ήδη και προεκλογικά. Θα το δούμε ποιους και προεκλογικά, εννοώ και το ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ και το ΜΕΡΑ25. Και την ελληνική δεν λύση. Έχει εκφραστεί ο κύριος Βαρουφάκης δημόσια. Έχει μιλήσει για τη δυνατότητα να υπάρχει προοδευτική κυβέρνηση. Κρατάει μικρό καλάθι. Άρα λοιπόν αυτή η συζήτηση είναι άνευ αντικειμένου. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας λέει ότι αυτό που κρίνεται είναι πόσο δύναμη θα έχει η αντιπολίτευση απέναντι σε μια κυβέρνηση που δυστυχώς θα είναι αντιλαϊκή. Είτε ΣΥΡΙΖΑ είτε Νέα Δημοκρατία. Είτε με τη μια είτε με την άλλη εκδοχή. Το κατάλαβα. Και επειδή δεν είμαστε ούτε στο 2012 ούτε στο 2015, μάλιστα, έχουν περάσει 4,5 χρόνια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, έχουν περάσει νομοσχέδια και πολιτικές επιλογές μαζί, ψήφισαν το τρίτο μνημόνιο, ναι, του ΣΥΡΙΖΑ, και φυσικά έχει και 4 χρόνια Νέα Δημοκρατία με την πλειοψηφία των νομοσχεδίων της να ψηφίζονται και από είναι τα άλλα κόμματα. Το διαφωνείτε, το αυτή ξέρω. Είναι η πραγματικότητα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κόμμα, κύριε Σοφιανέ, που να μην το θέλει αυτό. Εντάξει, νομίζω. Ας πούμε ότι είναι ένα εύκολο θέμα, γιατί θα δούμε τη συνέχεια. Όχι, δεν είναι εύκολο θέμα. Λέω, είναι εύκολο δεν θέμα από πλευράς θέσης. Ναι. Ότι απαιτείς και διεκδικείς. Ναι, το πώς θα γίνει αυτό. Στου θησαυρού, ναι, που ένα μεγάλο κομμάτι, κομβικό κυρίαρχο, είναι τα γλυπτά του Παρθενώνα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Και σε άλλα μουσεία. Η Γερμανία, ξέρετε, έχει επιστρέψει πολλά. Με συγχωρείτε που σας διακόπτω, γιατί έχει μια σημασία. Έχει παραδώσει πολλούς θησαυρούς που είχαν πάρει οι Ναζί από τους Εβραίους. Και έχει ξυλώσει ολόκληρη την Πέργαμο και την έχει πάει στο μουσείο. Ακριβώς. Λοιπόν, ναι. Και έχει κάνει αυτό. Για να μην, να είμαστε... Όχι, να το λέμε, ναι, βεβαίως. Λοιπόν. Δεν υπάρχει εδώ. Ωραία, να κρύψουμε κάτι. Λέω λοιπόν ότι είναι δεδομένη η απέτηση, η διεκδίκηση για τα Μάρμαρα, την επιστροφή του. Είναι δεδομένο επίσης ότι μιλάμε για ένα συνολικότερο πρόβλημα που έχει διαστάσεις και άλλες. Οι κλοπές Αιγυπτιακών θησαυρών, οι κλοπές Μεσοποταμίας, υπάρχει δηλαδή ένα συνολικότερο πρόβλημα. Καλά, ας δούμε τα δικά μας όμως, γιατί αυτό είναι. Στα πλαίσια αυτά θεωρούμε ότι θα είναι και συμβολή η διεκδίκηση και η επιστροφή των Μαρμάρων σε μια συνολικότερη κατάσταση που υπάρχει. Να πάω στον κύριο Σοφιανό και θα έρθουμε για να ακούσετε την αντιπολίτευση και να πάρετε θέση. Κύριε Σοφιανέ, υπάρχει ένα σενάριο το οποίο τελευταία, εγώ το ακούω από εκεί, από
την άλλη πλευρά από συναδέλφους που μιλάω, που μου λένε ότι κοίταξε να δεις, ένα από τα ζητήματα τα οποία μπορεί να διευκολύνουν τον Ερντογάν στη ρητορική του, δηλαδή να δείξει ότι εφαρμόζει τη ρητορική του, ότι μεγαλώνει την Τουρκία, ό,τι, είναι να κάνει ένα ψευτοδημοψήφισμα στη Βόρεια Κύπρο, να πούνε αυτοί ό,τι θέλει θα βγάλει, ότι ναι, εμείς θέλουμε να ενσωματωθούμε με τη μαμά Τουρκία, να δημιουργήσει ένα τέτοιο ζήτημα, να του ενσωματώσει την Τουρκία, να πει μεγάλωσα τα σύνορα, είμαι ωραίος εγώ τώρα, έκανα αυτό που έπρεπε, γιατί στο Αιγαίο δεν είναι και εύκολο τώρα που θα λέμε να πάει στα νησιά, δεν είναι, ούτε στον Εύρο. Λοιπόν, εσείς, το Κομμουνιστικό Κόμμα, πώς αντιμετωπίζετε την εξωτερική πολιτική της χώρας, πού έχετε ενστάσεις, αν έχετε? Έχουμε ενστάσεις στο σύνολο της εξωτερικής πολιτικής. Να πούμε για την Τουρκία, αν μου επιτρέπετε, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει αυτή την ώρα. Είναι αλληλένδετα τα πράγματα. Καταρχάς, δεν διαφωνώ. Εντάξει, ναι. Δεν είναι θέμα Ερντογάν. Όλο το πολιτικό σύστημα της Τουρκίας, πλην του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας, του μικρού, του αδύναμου, αλλά πλην υιοθετεί τις διεκδικήσεις σε βάρος κυριαρχικών δικαιωμάτων και κυριαρχίας. Γιατί τα νησιά είναι κυριαρχία. Δεν μιλάμε απλά για τα 6, για τα 12 σε σχέση για τον εναέριο χώρο. Είναι πρώτη φορά αυτό. Δεύτερο. Και είναι και ποιοτικό βήμα και είναι κλιμάκωση. Πρώτη φορά κλιμάκωση από τα ίμια το ευχαριστώ των Αμερικάνων, από τη συνθήκη της Μαδρίτης που αναγνώρισε η Ελλάδα δικαιώματα της Τουρκίας στο Αιγαίο, και φυσικά αυτά δεν είναι έξω και πέρα από το ΝΑΤΟ. Ναι. Γιατί το ΝΑΤΟ δεν αναγνωρίζει σύνορα στο Αιγαίο. Έχει ενιαίο επιχειρησιακό χώρο. Όχι, γιατί εντάξει, το ΝΑΤΟ. Δεν έχετε δίκιο. Έχω απόλυτο δίκιο. Οι χώρες αυτές, κύριε Χατζή, έχουν το υπογράψει ΝΑΤΟ επιχειρησιακά. Θέλω να με ακούσετε και να απαντήσετε. Ναι, ναι. Έχουν υπογράψει συνθήκη της θάλασσας. Δεν είναι. Μόνο η Τουρκία δεν έχει. Οι χώρες. Μιλάω για το ΝΑΤΟ. Για το ΝΑΤΟ σαν οργανισμό. Για το ΝΑΤΟ σαν οργανισμό, γιατί δεν είναι τυχαίες και οι παρενέσεις των Αμερικάνων. Ναι. Των Αμερικάνων που και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία με τις διευρυμένες συμφωνίες τους παραχώρησαν γη και είδωρ. Από την Αλεξανδρούπολη, τη Λάρισα, το Στεφανοβίκιο κλπ. Ναι. Μαζί τα κάναν. Λοιπόν, είπα τι λένε τώρα. Λένε βρείτε τα. Χαμηλώστε τους τόνους. Το ΝΑΤΟ το συζητήστε, αυτό, ναι. Και είπα. Ναι. Και το State Department. Ναι. Και το ΝΑΤΟ. Εντάξει, είναι πιο... Λένε συζητήστε. Ναι. Συζητήστε, ρίξε στους τόνους. Υπάρχουν διαφορές. Δεν μου απαντάτε όμως ποια είναι η βασική σας ένσταση σε ελληνοτουρκικές σχέσεις. Θεωρούμε είναι λοιπόν. Σας... Θεωρούμε. Ενοχλεί, ας πούμε, λοιπόν, σε αυτό. Ναι. Αυτό που μας ενοχλεί, ναι, είναι ότι η Ελλάδα στα πλαίσια τη συμμετοχή τη σε αυτόν τον υπεριαλιστικό επιθετικό ληστρικό οργανισμό που λέγεται ΝΑΤΟ. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν αντιμετωπίζει και όλα τα άλλα ζητήματα από τον πόλεμο στην Ουκρανία, ναι, που πρωτοστατεί στην αποστολή, ναι, εξοπλισμού, απογύμνωσαν τα νησιά. Δεν είναι παίρνοντας, παίρνοντας τα τεθωρακισμένα τα ρωσικά και δεν τα αντικατέστησαν στα νησιά, αλλά στον Εύρο με τα γερμανικά που ήρθαν. Ναι. Λοιπόν, αυτά είναι γεγονότα. Συζητάνε για τους S-300 να τους στείλουν κι αυτούς. Κύριε Σοφιανέ, κοινωνολογείται για... άνευ στοιχείων τώρα. Είναι τα στοιχεία, τα κατακύλαμε στη Βουλή αναλυτικά. Άνευ στοιχείων, στείλατε, και διαστρεβλώνοντας το τι πραγματικά έχει συμβεί. Βουλή, ποτέ δεν στη είναι, Βουλή τέτοιο. Καταθέσαμε αναλυτική λίστα με το τι εξοπλισμός έφυγε, γιατί έχουμε και εμείς εικόνα και πληροφορίες. Και μιλάτε στην κυβέρνηση που έκανε εξοπλισμούς πρωτοφανείς και που έχει ισχυροποιήσει πάνω σε αεροπορία και πολεμικό ότι έχει αποσταλεί εξοπλισμός σχεδόν 100 εκατομμυρίων δολαρίων στα πλαίσια αυτού του ενός χρόνου. Ο οποίος έχει αντικατασταθεί με πιο μοντέρνο. Πιο μοντέρνο. Αλίμονο, μα τι λέτε τώρα. Η γερμανική κυβέρνηση τα έχει ανακοινώσει. Τα κυβέρνηση. Τα τεθωρακισμένα. Δώσαμε όπλα της Ανατολικής Γερμανίας και πήραμε πιο σύγχρονα τώρα. Και λέμε ότι αποδυναμώθηκαν τα νησιά. Τα οποία όμως κάνουν αξιόμαχο. Κάποιοι δεν ψηφίσαν ούτε καν και τον προϋπολογισμό των αμυντικών. Κάτι το οποίο ήταν μια πάγια συνθήκη της χώρας μας τώρα. Τα οποία όμως όπλα κάνουν αξιόμαχο τη μαριονέτα των Αμερικάνων, τον Ζελένσκι, στο μακελιό που κάνει με τον Πούτιν. Εντάξει, τον αφήσουμε τον σφάξει ο Πούτιν και μετά να έρθει ο Ερντογάν και εμάς. Δεν θα διαλέγουμε ληστές. Ο ελληνικός λαός δεν θα διαλέγει ληστές. Και ξέρετε, μπορεί να το έχετε θάψει, αλλά η πλειοψηφία του ελληνικού λαού είναι αντίθετη στην αποστολή πολεμικού εξοπλισμού στην Ουκρανία. Άρα και να στο ΝΑΤΟ. Να τους φάξει γιατί, ο Πούτιν. Γιατί ξέρετε έτσι, πολύ έχει. Καλά επίσης. Ο οποίος είναι σύμμαχος του Ερντογάν και μαζί με τον Ιράν. Ναι, εντάξει, εντάξει. Ο Πούτιν κάνει τη δουλειά του, οι Αμερικάνοι κάνουν τη δουλειά του σε βάρος του λαού της Ουκρανίας. Είναι αξιόπιστο. Ο λαός της Ουκρανίας πληρώνει ανταγωνισμούς. Ο λαός της Ουκρανίας θα πληρώσει ακριβά τα 100 δις
που έχουν δώσει οι Αμερικάνοι και η Ευρωπαϊκή Ένωση στον πόλεμο του Ζελένσκι απέναντι στον Πούτιν. Ναι, αλλά όλα αυτά δεν μου απαντάτε όμως. Ωραία είναι αυτά. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά. Ακούω ένα λεπτό. Δεν μου απαντάτε όμως πού πραγματικά έξω, διαφωνείτε στην πολιτική που ασκείτε στο. Η Ελλάδα έξω από το ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα σταματώντας να δίνει αυτές τις εκχωρήσεις στους Αμερικάνους και στους νατοϊκούς, αναπτύσσοντας τη δική της αμυντική βιομηχανία, η λογική του τι να κάνουμε. Αυτή τη λένε, ρωτάω, δεν είναι. Η λογική λοιπόν του τι να κάνουμε, δεν μπορούμε αυτό, δεν μπορούμε εκείνο, δεν μπορούμε τ' άλλο, μας έχει οδηγήσει εδώ που μας έχει οδηγήσει. Η Ελλάδα είναι στο ΝΑΤΟ. Και αμφισβητούνται, είναι, ναι. Και αμφισβητούνται κυριαρχικά τις δικαιώματα. Σωστά. Η Ελλάδα είναι στο ΝΑΤΟ. Ναι, γιατί είναι μαριονέτα αυτός που είναι στο ΝΑΤΟ. Και οι υπερπτήσεις δεν είναι θέμα μαριονέτας. Δεν είναι. Οι Αμερικάνοι θέλουν να παίξουν το χάρτη της Τουρκίας. Ναι. Δεν θέλουν να τη δώσουν στον Πούτιν. Και γι' αυτό δεν το βλέπω τώρα. Αλλά στο μέλλον προφανώς. Τα καλέσματα βρείτε τα, συζητήστε. Ναι, είναι εντάξει. Όταν αυτά τα καλέσματα γίνονται, όταν παραβιάζονται κυριαρχικά δικαιώματα, ξαναλέω και κυριαρχία. Πώς θα λυθεί το πρόβλημα, αυτό θέλω να μου πείτε. Με την Τουρκία. Πώς θα το λύσουμε, αυτό θέλω να πω. Η θέση μας λοιπόν είναι ξεκάθαρη. Ναι. Ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή πληρώνει επιλογές. Επιλογές που έχουν να κάνουν και με τα κυριαρχικά της δικαιώματα και τον κίνδυνο για αυτά, ναι. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά, η έξοδος από το ΝΑΤΟ, η έξοδος από αυτούς τους πολεμικούς σχεδιασμούς και τα κόστη μπορούν να δημιουργήσουν τους όρους και τις προϋποθέσεις και να υπερασπιστούμε. Δεν θα μπορούσε η Ελλάδα, δεν πρέπει να εξοπλίζεται όμως απέναντι σε αυτή την επιθετική. Η Ελλάδα επιθετική. Δεν έχει κανένα λόγο να δίνει να σκορπάει εσείς εκατομμύρια το είπατε, το χρόνο Τουρκία, για αποστολές, ναι. Εκτός συνόρων. Αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 15 αποστολές εκτός συνόρων. Τι εννοείτε? Εκτός συνόρων, πλοία, αεροπλάνα. Α, ναι. Πλοία, αεροπλάνα. Αυτό είναι και στρατό στη Βουλγαρία. Για να είμαστε έτοιμοι σε κάθε ενδεχόμενο. Στρατό στη Βουλγαρία. Δηλαδή. Δεν θα συμμετέχουμε έχουμε στο εξωτερικό. Έχουμε στείλει στρατό στη Βουλγαρία και συζητάνε να στείλουμε και στην Πολωνία. Πού μας πάνε, το καταλαβαίνετε. Όταν ο ελληνικός λαός έχει εκφράσει την αντίθεσή του. Ακόμα και μετά την πλήση εγκεφάλων, 50-50 είναι η θέση, ναι, σε σχέση με το τι συμβαίνει στην Ουκρανία. Για να μιλήσει. Τα ιστορικά παραδείγματα που αναφέρθηκαν έγιναν με την Ελλάδα στο ΝΑΤΟ. Ξέρετε. Με την Ελλάδα που παραμένει στο ΝΑΤΟ. Και ξέρετε πολύ καλά ότι αυτός ο οργανισμός έχει δεσμεύσεις, έχει όρους. Να θυμίσουμε το 2% υποχρεωτικά του ΑΕΠ για πολεμικούς εξοπλισμούς. Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Εγώ ρωτάω γιατί όμως λοιπόν, αντιτίθεστε. Γιατί. Δεν μπορείτε να αφαιρείτε την άμυνα της χώρας σήμερα, μάλιστα, από τους νατοϊκούς σχεδιασμούς σήμερα. Μάλιστα. Και είναι ενταγμένοι σε αυτούς. Να θυμίσω επίσης, γιατί αδικείται ο ΣΥΡΙΖΑ, σε εισαγωγικά αδικείται, η αναβάθμιση των F-16 των 3,5 δις στο Κογκρέσο των ΗΠΑ έγινε με το επιχείρημα ότι ενισχύεται το αξιόμαχο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου του ΝΑΤΟ. Ναι. Άρα λοιπόν έχουμε ένα, ΝΑΤΟ, κοινό, κάνεις, έχουμε ένα κοινό, έχουμε ένα κοινό επιχειρησιακό σχεδιασμό, έχουμε ένα κοινό επιχειρησιακό σχεδιασμό με τους νατοϊκούς σε περίοδο που έχουμε πόλεμο, που γενικεύεται ο πόλεμος, που στοχεύεται η Ελλάδα σαν μέρος του πολέμου. Με συγχωρείτε. Άρα λοιπόν, με συγχωρείτε, είπατε για τον ΝΑΤΟ. Οι νατοϊκοί εξοπλισμοί, οι νατοϊκές αποστολές, ναι. Τα εκατομμύρια που σκορπάμε για φρεγάτα, okay, στον Περσικό, ναι. Για φρεγάτα στη Μία Άσκηση, σύμφωνοι, από εδώ, ναι. Για κοινές ασκήσεις με τουρκικά πλοία, τα οποία έδεσαν και στην Πάτρα. Είμαστε στο ΝΑΤΟ, τι να κάνουμε τώρα. Εγώ μπορεί να είστε αντιφατικός, ξέρετε, πρέπει να ψαχτείτε λίγο. Εγώ. Δεν μπορείτε να λέτε από τη μια. Μα εγώ σας λέω. Λέω συνολικά η σκέψη που εκφράζετε, ναι, η οποία είναι και σκέψη πολύ κόσμου. Εγώ δεν έχω την άποψη. Δεν εκφράζω την άποψή μου εδώ. Αυτό λέω. Με συγχωρείτε. Αυτή η τοποθέτηση. Επειδή είπατε για το ΝΑΤΟ, εσείς είσαστε αντίθετοι ως κόμμα και με τον πόλεμο στη Μικρά Ασία. Δεν τον θέλατε. Δεν θέλατε γιατί θεωρήσατε αυτό που είπατε προηγουμένως. Ότι θεωρείτε ότι αυτές οι κινήσεις είναι υπεριαλιστικού χαρακτήρα. Και δικαιολογημένα, γιατί οδήγησε σε ένα ξεκλήρισμα δύο εκατομμυρίων Ελλήνων, ναι, 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 και σε ένα τέλειωμα του ελληνικού πολιτισμού αιώνος στη Μικρά Ασία. Και είχε προηγηθεί, εν πάση περιπτώσει, αν θέλετε να κάνουμε ιστορία, πολλά μπορούμε, όχι, να πούμε. Λέω, δεν ήταν το ΝΑΤΟ μόνο που σας κάνει να πιστεύετε αυτά. Αυτό λοιπόν στο σήμερα που είμαστε. Δεν μπορεί να αφαιρούνται οι εξοπλισμοί που ψηφίζονται στη Βουλή και εμείς καταψηφίζουμε, ναι, με τους νατοϊκούς σχεδιασμούς, με τους νατοϊκούς εξοπλισμούς, με τα απαραίτητα ποσοστά επί του ΑΕΠ
για τα οποία παίρνουν ναι. μπράβο από τον μπορούμε και από, να το... μόνοι και μας. Από τον ένα και από μπορούμε τον άλλο. Μπορούμε να σταθούμε μόνοι λοιπόν, μας. Η Ελλάδα μπορεί να σταθεί στα πόδια της. Πώς? Η Ελλάδα έχει τις δυνατότητες και τις οικονομικές και τις αναπτυξιακές, οικονομικές αλλά που... αυτά δεν γίνονται στα πλαίσια αυτού του συστήματος και αυτής της οικονομίας. Αυτό το καταλαβαίνω τώρα. Ξεζουμίζει, ξεζουμίζει τον ελληνικό λαό. Ναι. Μιλάμε, ξέρετε, οι προβλέψεις λένε ότι μπροστά μας έρχεται μια πιθανή νέα καπιταλιστική οικονομική κρίση. Με ακόμα πιο απρόβλεπτες. Εννοείται στο μέλλον. Μπροστά μας, μπροστά μας. Όχι στο απότερο. Πέστε μας όμως και την κρίση στα τέλη της δεκαετίας του 80 στο κομμουνιστικό σύστημα που έβγαλε στη φτώχεια 500 εκατομμύρια κόσμο. Και η Ουκρανία. Πέστε μας για το δικό σας το μοντέλο που καταδικάστηκε την ιστορία. Η Ουκρανία από 60 εκατομμύρια πληθυσμό που είχε το 91. Πόσοι Ουκρανοί θέλουν τώρα να επιστρέψουν στον κομμουνισμό? Το 91, θέλετε, κοιτάξτε, είπατε θα σεβαστείτε, δεν σεβέστε, παρακαλώ, δεν θα σας αφήσω παρακαλώ. Να βγάλετε κουβέντα. Έτσι, γιατί είμαι έχουμε, δυνατός, όλοι, να... έχουμε όλη εμπειρία λοιπόν σαν τέτοια. Θέλετε να κάνουμε τέτοιο? Απλά σας θυμίζω λοιπόν, την ιστορική πραγματικότητα. Σας θυμίζω ότι η Ουκρανία το 91 είχε 60 εκατομμύρια πληθυσμό και τώρα έχει 37. Αυτό τι είναι? Πού πήγαν αυτά τα και εκατομμύρια πληθυσμού, αν θυμόσαστε, τους οι οποίοι οδηγήθηκαν από το κεντρικό σοβιετικό σύστημα. Η Ουκρανία και ο λαός της και ο Ρωσόφωνος και ο Ρωσόφωνος πληθυσμός ζούσε. Να σας θυμίσω τον Ουκρανικό λοιμό, είστε πολύ έμπειρος στην ιστορία, διαβάζετε ιστορία. Αυτή λοιπόν την περίοδο που συζητάμε. Ο λοιμός της Ουκρανίας δεν μου το απαντάει. Θα συζητήσουμε τώρα το θέμα. Γιατί η ιστορία έχει την αξία της. Για μια αντιπαράθεση ληστών στο έδαφος Ουκρανίας και εσείς παίρνετε το μέρος του ενός ληστή. Εμείς καταγγέλουμε και τους δύο. Και τους Ρώσους και τους Ουκρανούς. Καταγγέλουμε την εισβολή, καταγγέλουμε την ατοϊκή πολιτική περικύκλωσης, την οποία την ψήφισαν στη Βουλή μαζί. Σουηδία, Φιλανδία, στο ΝΑΤΟ. Ναι. Και αυτά προ πολέμου. Γιατί είμαστε σε πόλεμο. Γιατί υπάρχει επιχειρησιακό σχεδιασμό νατοϊκός και το ξέρετε για αποστολή ελληνικών στρατευμάτων όπως στείλαν στη Βουλγαρία, όπως ετοιμάζουν να στείλουν στην Πολωνία για εξοπλισμούς. Κατά τα ακούγαμε για το Σάχελ για ότι θα είχαμε στείλει και εδώ δύο χρόνια δεν έχει σταλεί την Πολωνία. Δεν έχετε στείλει στη Βουλγαρία. Τέλος πάντων, το αρνείστε. Δυνάμεις στέλνουμε πάντοτε. Στέλνετε το θέμα είναι πάντοτε, κατά πόσο εμπλέκονται σε επιθετικές ενέργειες. Μην δημιουργείτε εντυπώσεις. Τι πάνε να πει επιθετικές ενέργειες? Στα σύνορα με την Ουκρανία. Στα σύνορα με την Ουκρανία. Πέστε μας και πού να ενταχθούμε. Είμαστε μια χώρα μόνη. Θέλετε προστάτες? Μια χώρα 10 εκατομμυρίων. Θέλετε προστάτες? Εκτός τους προστάτες σας τους πληρώνουμε. Ο ελληνικός λαός σε μεγάλο βαθμό δεν συμφωνεί με αυτή την πολιτική. Σε μεγάλο βαθμό είναι αντίθετος με τον ΝΑΤΟ και το ξέρετε πολύ καλά. Και αυτό που πρέπει να κάνει αυτός ο κόσμος είναι τη θέση του να την αντιστοιχίσει με την ψήφο του ψηφίζοντας ΚΚΕ. Θέλω να... Έχετε δει μήπως εσείς τα ΜΑΤ να κυνηγάνε τους ναρκεμπόρους? Όχι. Να κυνηγάνε τους σηματομπόρους? Τα ΜΑΤ είναι για δουλειά. Που λιμένονται τις γειτονιές της Αθήνας, όσο και αν μοστράρει. Τα έχουν για άλλη δουλειά. Οι κυβερνήσεις, όλες, τα έχουν για άλλη δουλειά. Το ζητάγαμε και από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Όλες, και από την κυβέρνηση. Τι περιμένετε τα μάτια να πάνε ένα... Κύριε Βαρεμένε, μην με διακόπτε, γιατί τελειώνει και ο χρόνος. Συγγνώμη. Το ζητάγαμε λοιπόν και από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να καταργηθούν οι κατασταλτικοί μηχανισμοί της αστυνομίας. Εδώ και τώρα. Δεν ασχολούνται με το οργανωμένο έγκλημα. Μάλιστα. Ασχολούνται με τον εχθρό λαό. Όταν διεκδικεί, όταν παλεύει, όταν προσπαθεί να βρει το δίκιο του. Για να μην θυμηθούμε το κυνήγι στους πληστηριασμούς και επί ΣΥΡΙΖΑ αλλά και επί Νέας Δημοκρατίας. Φυσικά η πανεπιστημιακή αστυνομία δεν έχει μπει στα πανεπιστήμια και ούτε θα μπει. Γιατί υπάρχει φοιτητικό κίνημα το οποίο και δυναμώνει και το αποτρέπει. Αλλά η ουσία είναι αυτή. Είναι ότι δεν είναι προσανατολισμένη στο οργανωμένο έγκλημα. Γι' αυτό και τα αποτελέσματα είναι αυτά που βλέπετε. Άρα λοιπόν μη συζητάμε γενικώς, συζητάμε συγκεκριμένα. Τα ΜΑΤ, οι δράσεις, η ΔΙΑΣ, η ΟΠΚΕ και όλα αυτά είναι κατασταλτικοί μηχανισμοί για να μπορούν να αντιμετωπίζουν διεκδικήσεις, κινητοποιήσεις και μια σειρά άλλες. Κατά συνέπεια μου λέτε ότι αυτά τα... Να τους καταργήσουν και να τους κατευθύνουν στο οργανωμένο έγκλημα. Το κατάλαβα. Κατά συνέπεια μου λέτε ότι τα ΜΑΤ και όλες αυτές οι δυνάμεις... Ναι, ναι, οι ματατζίδες δεν χρειάζονται. Δεν χρειάζονται. Εάν γίνει ένα επεισόδιο... Και πολλοί από αυτούς είναι και φασιστοειδοί. Και το λέμε και συγκεκριμένα. Δεν ξέρω, εσείς το λέτε, εσείς όταν το χτυπάνε, με τον τρόπο που χτυπάνε. Τον Έλληνα αστυνομικό έτσι. Δεν λέει, είπε κάποια από αυτούς. Είπα.
Και μιλάω συγκεκριμένα. Αν υπάρχουν στοιχεία να προσπαθούν. Ναι, μιλάω συγκεκριμένα, βεβαίως. Ναι, δείτε τι παίρνει Χρυσή Αυγή. Αλλά εγώ σέβομαι απόλυτα τον Έλληνα αστυνομικό. Δείτε τι παίρνει νεοφασιστική εγκληματική Χρυσή Αυγή σε συγκεκριμένα τμήματα. Εγώ σέβομαι τον Έλληνα αστυνομικό, για γιατί είναι ένα παιδί, πρέπει είναι να παιδιά μιλάμε, από την κοινωνία μας. Σεβόμαστε τον εργαζόμενο αστυνομικό, αλλά όχι την καταστολή, όχι τους κατασταλτικούς μηχανισμούς. Υπάρχει χώρα ή υπήρξε χώρα ποτέ με όποιο πολιτικό σύστημα ή ιδεολογικό υπόβαθρο πολιτικού συστήματος η οποία δεν είχε κατασταλτικούς μηχανισμούς? Δεν έχει υπάρξει. Έχει υπάρξει, δεν έχω δει εγώ. Εάν εγώ έχω κάνει λάθος, θέλω να μου το πείτε. Κοιτάξτε, και να το παραδεχτώ δημόσια. Είναι ένας εύκολος τρόπος να φεύγουμε από το συγκεκριμένο. Είπατε εσείς ότι δεν πρέπει να υπάρχουν. Είπαμε, βεβαίως. Υπήρχε και κάποια να χώρα καταργηθούν. Η Ανατολική Γερμανία. Και πρέπει να καταργηθούν. Παρακαλώ, γιατί ανακατεύεστε. Και πρέπει να καταργηθούν. Έτσι. Το κατάλαβα. Και πρέπει να καταργηθούν και αυτοί που ζουν, που ακούνε τις ζωές των άλλων. Επειδή μίλησε για Ανατολική Γερμανία, με 100.000 παρακολουθήσεις. 100.000 παρακολουθήσεις Ελλήνων στα τηλέφωνά τους την τελευταία εβδομάδα. Και ένα τελευταίο που θέλω να